Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά. Και μην κοιτάτε που έχουμε αλλάξει. Έχουμε αλλάξει για λίγο, γιατί υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος. Τεχνικός λόγος. Τεχνικός λόγος. Για λίγο θα γίνουμε καλά από την άλλη εβδομάδα. Να πιστεύω μάθετε θα... και το άλλο μας προφίλ, ρε παιδί μου. Μην ξέρετε μόνο το καλό μας. Επειδή χθες είδαμε διαμαρτυρίες ότι μας έχετε συνηθίσει αλλιώς και έχετε δίκιο. Και εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς, αλλά την επόμενη εβδομάδα, το αργότερο, την Τρίτη του Πάσχα, ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Να πούμε ότι ο καιρός έχει τρελαθεί, Λίτσα. Να ξεκινήσουμε καιρικά. Τον τρελάμε. Είναι κάτασπρη, λέει, και η Φλόρινα και η Καστοριά. Και χιονίζει και στην Κοζάνη. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Και σε εμάς θα έρθουν βροχές εδώ στην Αθήνα. Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, θα έχουν βροχές και καταιγίδες, τοπικές βέβαια, και τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή. Και τη Μεγάλη Παρασκευή, λέει, προς Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε λιακάδα. Δεν σας λέω, ο καιρός τρελάθηκε μαζί με όλους εμάς, έχει τρελαθεί και αυτός. Τι να γίνει, τα πράγματα είναι. Τα ψηφοδέλτια λοιπόν το ένα μετά το άλλο, Λουκίλα, συγκεντρώνουν κόσμο. Με το ζόρι συγκεντρώνουν. Με το ζόρι. Τι του θέλανε του 42, α βάλανε 22 να τελειώνανε. 42, πού να του βρει. Οι δε γυναίκες εμείς, το τι άρνηση έχει πέσει. Τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στην περιφέρεια, όσο και στις ευρωεκλογές, χαμός. Έχουν τρελαθεί οι αρχηγοί των κομμάτων, των ψηφοδελτίων. Διότι αν δεν τα συμπληρώσουν αυτά, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, να πάνε μπροστά που λέμε. Λοιπόν, έχουν τρελαθεί στην κυριολεξία. Οι γυναίκες δεν βρίσκουν αρνητικές οι γυναίκες. Να σας πω, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, καλά κάνουν και δεν πάνε οι γυναίκες, διότι όταν οι γυναίκες φωνάζανε και μιλάγανε ότι θέλανε να μπουν στην πολιτική κανονικά κλπ., τους βάζανε φράξεις. Τώρα λοιπόν που έγινε νόμος. Και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών μέσα, οι γυναίκες γυρνάνε την πλάτη. Βεβαίως. Και με τέτοια κρίση που υπάρχει, ποια θα πάει τώρα να αρχίζουν να φοβούνται να περπατάνε στις λαϊκές και στις. Συνήθως πηγαίνουν στις άνθρωποι είτε που έχουν τελειώσει επαγγελματικά, είτε που έχουν το ψώνιο της πολιτικής, ή που θέλουν να βολευτούν. Έχουν τελειώσει γενικώς. Συλλογίλα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πολύ θα ήθελα να μας το κάνουν έτσι σχόλιο και οι ακροατές μας. Γεμίσαν τα ψηφοδέλτια. Δημοσιογράφους. Ναι. Ηθοποιούς. Αναγνωρίσιμους. Τραγουδιστές. Εντάξει, ο Χριστοδουλόπουλος θα πάει να τους παίξει και μια ζεμπεκιά εκεί, θα τους κάνει πολιτισμό. Λοιπόν, ο άλλος θα τους μάθει ποδόσφαιρο. Ο άλλος θα τους μάθει ποδόσφαιρο. Θα σφυρίζει η φάουλ εκεί. Ο Ξαρχάκος θα τους μάθει διεύθυνση ορχήστρας. Δηλαδή, εκεί πρέπει να σοβαρευτούν όλα τα κόμματα. Έχουμε και ένα φιλοξενούμενο, τον οποίο θα ρωτήσουμε κιόλας. Ελπίζω να έρθει, να μην έχει πρόβλημα στην κίνηση. Πρέπει να σοβαρευτούν τα κόμματα. Παίρνονται οι σοβαρές αποφάσεις της Ευρώπης στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιους θέλουμε εμείς. Ηλικίες 75 χρονών, ρε παιδιά, όχι, και εμείς προς τα εκεί πάμε. Μην νομίζετε, δεν απέχουμε και πάρα πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι μας πάμε προς τα εκεί. Αλλά, ρε παιδιά, έναν άνθρωπο 75 χρονών, όσο και να είναι αξιόλογο στη χώρα του, όσο. Παιδί μου, τι κουράγια έχει να πηγαίνει έρχεται τώρα Βρυξέλλες εδώ πέρα και τι κουράγια έχει να ρίξει ξενύχτη, γιατί αν είναι να δουλέψει σωστά και ο φιλοξενούμενος μας έχει κάνει και χρόνια στην Ευρωβουλή και πραγματικά έχει πολλές υποχρεώσεις και τώρα πια η Ευρωβουλή έχει ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις. Άλλοι πάνε χωρίς να ξέρουν καμία ξένη γλώσσα. Λέει έχουμε διερμηνείς. Συγγνώμη ρε παιδί μου, άλλο να στο διερμηνεύει ο άλλος, χάνεις και χρόνο και χρήμα που λένε. Και άλλο να ξέρεις τη γλώσσα και να μιλάς και να απαντάς τη γλώσσα ή να κάνεις αντιπαράθεση στη γλώσσα, κυρίως τα αγγλικά και τα γαλλικά που είναι στην Ευρωβουλή. Αλλά τι να σας πω τώρα, ποια είναι τα κριτήρια, πάλι επιμένω, θα ρωτήσουμε το φιλοξενούμενο, ποια είναι τα κριτήρια. Αναγνωρισιμότητα νομίζω. Α, σου λέει ο συνθέτης, από δημοσιογράφος. Μην ψηφίσετε πρόσωπα που απλώς ξέρετε τη φυσιογνωμία τους. Όχι. Ανθρώπους που να μπορούν να στηρίξουν, να πάση περιπτώσει, τις θέσεις της Ελλάδας. Για όνομα του Θεού. Αν είναι μορφωμένοι, θα μου πεις εντάξει. Και από γιατρούς και δικηγόρους πήξαμε και τελικά. Αλλά είδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ποιους στέλνουμε και. Ναι, αλλά δεν μπορείς να βάλεις, ρε παιδί μου, ένα γράμματο να πάει εκεί χωρίς να ξέρει καν τι είναι Ευρωβουλή. Για μένα είναι προκλητική κοροϊδία των κομμάτων. Έτσι. Για να τραβήξουν τις αποφάσεις τους. Ναι, μόνο αυτό. Πάνε για το ψηφαλάκι. Έτσι. Δεν πάνε για το ψηφαλάκι. Όχι για την ουσία. Για να βγει το κόμμα τους. Δεν πάνε για να βγει ακριβώς. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που θα πάει εκεί, θα διεκδικήσει πράγματα για τη χώρα μας, θα πει πράγματα για τη χώρα μας που θα την ανυψώσει και δεν θα πούνε κοίταξε τα ζώα, τα φέραν εδώ πέρα για να κάνουν τι. Έτσι. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα είναι πολύ. Είναι και πρέπει να το σκεφτούμε πάρα λίγο, πολύ. Είναι και λίγο προκλητικά. Δηλαδή, να μην γίνουμε ρεζίλοι. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Εντάξει. Ο άλλος επειδή ξέρει το. Ήταν αρχηγός στην Ευρωπαϊκή. Πότε ήταν, για πες, ο Ζαγοράκης, πότε ήταν. Ωραίος άντρας, αθλητικός, νέος κλπ. Δεν και θα πάρεις ποδοσφαιρόφιλους. Πού ήτανε? Στο Euro. Και γίναμε το 4 και πήραμε την κούπα και έτσι και αυτά. Εδώ δεν πας για κούπες. Εδώ πας για άλλα πράγματα. Λοιπόν, ας έχουν βγει και το άλλο, επειδή τον έχουν άχτη παοκτσίδες, βγάλανε οι παοκτσίδες, λέει τώρα κάτι, φέι βολάν και λοιπά και τα μοιράζουν στη Θεσσαλονίκη για να μην ψηφίσουν
το συγκεκριμένο, που εγώ προσωπικά και τον εκτιμώ και τον συμπαθώ και είναι και ωραίος άντρας, άμα το πάρουμε και έτσι από εμφάνιση και άνεση. Αλλά ρε παιδί μου, κάνεις. Ήταν και ο Ανατολάκης, θυμάσαι, τότε που είχαν στη Βουλή. Γελάω με τους φίλους μας που λένε, ο Χριστοδουλόπουλος λέει ότι είναι το ναι, θα το λέει τραγουδιστά, λέει. Ναι, ναι. Για το Μάκη Χριστοδουλόπουλο που θα πάει. Ο πιο επιτυχημένος θα είναι. Θα τους ρίχνει, θα πάρει τον μπουζούκι αφού δεν θα καταλαβαίνει τίποτα, δεν θα ακούει τίποτα, δεν θα ξέρει τίποτα. Βουτάει τον μπουζούκι, πας και τους μάθει μουσική ελληνική. Θα τους μάθει κανένα χασάπικο, κανένα ζεϊμπέκικο. Να έρχονται εδώ τα καλοκαίρια για τον τουρισμό είναι καλός ο Χριστοδουλόπουλος. Λοιπόν, να προάγει την ελληνική μουσική, τη ρεμπέτικη, την άλλη μουσική, όχι την έντεχνη. Έτσι, του στυλ του. Δεν είναι, λέει, Eurovision, λέει σωστά ο Άρτης. Ευρωβουλή, λέει, είναι. Αφού, ούτε αφού Euro 2004. Έχετε δίκιο. Αυτό λέμε. Γι' αυτό είναι πάλι στο δικό μας χέρι. Πού θα βάλουμε το σταυρό. Δηλαδή, τώρα είναι δεν υπάρχει μια κοροϊδία αυτή με να βάλουμε τον Άρτης. Τότε ήταν οι λίστες. Τώρα πρέπει να επιλέξουμε εμείς. Πρέπει αλλά να επιλέξουμε. Τώρα, επειδή θα είναι ο σταυρός, λοιπόν, κοιτάξτε ποιους θα σταυρώσετε, γιατί μετά θα μας σταυρώσουν. Και άντε να βρούμε το δίκιο μας. Κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι κυβέρνηση βγάζουμε πλέον μας ανήκει. Εμείς την επιλέγουμε, καλά να πάθουμε. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Μην κοιτάτε. Προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε όσο γίνεται πιο άγνωστους, αλλά πιο κατηρτισμένους, που να ξέρουν για την Ευρωβουλή, να ξέρουν, να έχουν ζήσει στην Ευρωβουλή. Και ο άνθρωπος που θα βγάλουμε εδώ είναι όντως 5 χρόνια στην Ευρωβουλή, δούλεψε διπλωμάτης χρόνια. Γιατί δεν λέμε ποιος θα έρθει. Να το πούμε. Ο άνθρωπος μην τον εκθέσουμε, μην τυχόν άνθρωπος και δεν μπορεί να έρθει. Αν δεν έρθει, θα έρθει την άλλη φορά. Να το πούμε ποιον περιμένουμε. Βεβαίως, δεν τον εκθέτουμε. Περιμένουμε λοιπόν τον αρχηγό. Τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής. Τον κύριο Κουμουτσάκη. Έτσι, ακριβώς. Ο οποίος 15 χρόνια ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, διπλωμάτης, με μόρφωση, με επίπεδο, με γλώσσες. 5 χρόνια έκανε στην Ευρωβουλή. Παρήγαγε έργο στην Ευρωβουλή, το οποίο βεβαίως σε εμάς δεν έφτανε ποτέ. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα, ό,τι θα γίνει στην Ευρωβουλή θα έρχεται προς εμάς. Θα γίνεται όχι μόνο γνωστό, αλλά θα έχουμε και τις επιπτώσεις εμείς, σαν χώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, άρα χρειάζονται άνθρωποι με γνώσεις που να γνωρίζουν πράγματα, που να ξέρουν πράγματα, για να μπορούν να κάνουν καλό στον τόπο μας, για μας. Δεν είναι να πάνε να δουλέψουν, να οικονομήσουν, πάνε να πάρουν τα 20 και τα 15 χιλιάρικα που θα πάρουν, τα σπίτια, θα κάνουν γνωριμίες κοινωνικές. Έτσι, και θα πηγαίνουν κανένα ταξιδάκι. Δεν τους θέλουμε και δεν τους θέλουμε για αυτό το λόγο. Για μεγάλη προσοχή θέλουμε. Λοιπόν που θα βάλουμε το σταυρό μας, γιατί ακριβώς να μην πατήσουμε αυτή την πανανόφλουδα ότι ένας αναγνωρίσιμος από την τηλεόραση, από το ποδόσφαιρο, από τη σύνθεση, από το δεν ξέρω τι. Να πάμε στους ανθρώπους. Ακριβώς. Να πάμε στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν. Το ξέρω πολύ καλά. Και του λέω, τι θα μιλάς ποντιακά εκεί. Ευτυχώς είχε χιούμορ και μου το ανταπέδωσε. Τι θα μιλάς, παιδάκι μου, του λέω, εσύ δεν ξέρεις ποντιακά θα μιλάς εκεί πέρα. Και λέει, καιρός να μάθουν, λέει, για αυτή μια ξένη γλώσσα. Καταλαβαίνετε, άμα το ρίχνουμε. Να φύγουμε από την οτροπία της καρέκλας και της πολυθρόνας για πολλούς και να κοιτάξουμε εμείς με την ευθύνη ποιους θα στείλουμε στην Ευρωβουλή που παίρνουν πολύ σοβαρές αποφάσεις. Να έχουμε και δικαιολογία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού που μιλάει. Προσπαθεί να διασώσει, μάλλον είναι καλά στην υγεία του από ό,τι μαθαίνουμε, επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Σουνίου. Ένα εστιοφόρο έχει προσαράξει στα βράχια και μαθαίνουμε ότι οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Ιδιωτικό εστιοφόρο. Ιδιωτικό, ναι. Τέλος πάντων. Εσύ έχεις ρεύμα στο κομπιούτερ. Ναι, εντάξει, γιατί εμένα έσβησε λόγω έλλειψης. Σούσε ξαφνικά. Ναι. Καλά, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, τα ξέρουμε απ' έξω. Να πούμε ότι τελικά, οριστικά, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουν λουκύλα μου μέσα στους λογαριασμούς μας, αν χρωστάμε στην εφορία, και να παίρνουν κάτω από 1.500 ευρώ. Θα σου πω όμως ένα περιστατικό, το οποίο άκουσα σήμερα. Πήγε μία γυναικούλα, η οποία της δώσανε αυτό το κοινωνικό επίδομα των 80 ευρώ και πήγε να το πάρει και της το είχε πάρει εφορία τα 80 ευρώ. Ρε εσείς, είπαμε, δηλαδή τόσο, να μην πω την επόμενη λέξη, μα τόσο, καρμυριά δηλαδή. Πας στην Χριστιανή που βλέπεις ότι ο λογαριασμός της είναι ένας φτωχός άνθρωπος και της βάλατε 80 ευρώ, υποτίθεται, να πάρει λίγο κοιμά, γιατί δεν το βλέπω να παίρνει κανένα άλλο θα αυτό. Κάνουμε μία διακοπή τώρα, γιατί είναι ο καλεσμένος μας. Και θα σας... μαζί είμαστε. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα. Υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μας που σας είπαμε και επανερχόμαστε.
τα αγκαλιά. Πάρε τις πίκρες μου και ρίχτες στο βρόχο του καφό μαλλιά. Όπως σας είπαμε λοιπόν, θα είμαστε από τώρα και στο εξής τρεις. Και προχτές ήμασταν τρεις και αντίπροχτες τρεις. Σήμερα όμως έχουμε έναν κύριο και φιλοξενούμε. Είναι λοιπόν ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. 180 μοίρες, ο κύριος Γιώργος. 180 μοίρες, στροφή προς το μέλλον. Στροφή προς το μέλλον. Λοιπόν, θα σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που δεχτήκατε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα και νομίζω ότι έχουμε πιστεύω ενδιαφέροντα. Ευκαιρία. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί είστε και φρέσκο πρόσωπο. Εγώ όμως θα σας κάνω μια πρώτη και απλή ερώτηση. Αφήσατε και ρισκάρατε μια καριέρα 15 χρόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών και Διορθώσεων. 18 παρακαλώ. 18 θα κάνω λάθος. 5 χρόνια στην Ευρωβουλή που ήσασταν μέσα στα πράγματα και ήσασταν ένας πολύ δραστήριος ευρωβουλευτής. Κάποιοι πέραμε τα μηνύματα, κάποιοι δεν τα μαθαίνανε γιατί ουδής ενδιαφερότανε στην Ελλάδα για την Ευρωβουλή. Ουδής ήξερε την Ευρωβουλή. Ένα μεγάλο λάθος, το οποίο ελπίζω τώρα ότι η το διαδικασία του Σταυρού θα το. Νομίζω, ναι. Κάθε διαδικασία έχει θετικά και αρνητικά. Αλλά ένα από τα μεγάλα θετικά της διαδικασίας του Σταυρού είναι ότι λειτουργεί σαν καταλήτης για να γίνει δημόσια συζήτηση σε βάθος και πάντως σε μια μεγάλη ευκαιρία για να είναι πιο γνωστά τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Α, μπράβο, λοιπόν. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα ουσίας. Ωραία. Μετά ρισκάρατε τελευταία στιγμή, σας είπαν και σας ρίξανε στα βαθιά. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Τοπική αυτοδιοίκηση, ναι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαι ερασιτέχνης καταδύτης και μου αρέσουν τα βαθιά. Ωραία. Ξέρετε από κολύμπι που λένε. Ξέρω από κολύμπι, ναι. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα. Ωραία. Και ξέρω και από βαθιά γιατί, όπως σας είπα, είμαι ερασιτέχνης δίτης. Mm-hmm. Τα καλοκαίρια δηλαδή, έτσι, ναι, ναι, του καλοκαιριού. Τώρα θα είσαστε χειμώνα καλοκαιριά. Τώρα μαθαίνω και τους γιους μου και πάμε παρέα. Μου κάλεσε χωρίς, γιατί έχει σημασία. Αυτοδίτης, αυτοδίτης. Έχω κάνει μαθήματα με. Αλλά με μπουκάλες όμως. Με μπουκάλες. Όχι, έτσι, αυτοδίτης και. Όχι, αυτό λέει, χωρίς. Τώρα πια είμαι αυτοδίτης. Περνάνε και τα χρόνια. Λοιπόν, καλύτερο να φροντίζεις.
Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στην ουσία, ουσία της ερώτησής σας, ναι. Εγώ βλέπω, όχι βλέπω, είναι τρεις οι λόγοι και είναι ειλικρινές αυτό που θα σας απαντήσω, ήταν τρεις οι λόγοι που με έκαναν να λάβω αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν μια τιμητική πρόταση εμπιστοσύνης από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή με είχε τιμήσει το 2009 η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με το να με εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο και εγώ προσπάθησα να τιμήσω αυτή την εκλογή και τους Έλληνες πολίτες που με ψήφισαν έστω και με το κόμμα, εμέσως. Το ψήφισαν και εσείς βγήκατε λόγω λίστας. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι υπάρχει και δεν πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό η αγνωμοσύνη στην πολιτική ζωή. Επομένως και έναντι της τιμητικής πρόσκλησης εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού και έναντι ταυτόχρονα μιας, σας λέω, πεποίθησης ότι όταν σε τιμάει κάποιος, μια ομάδα, μια παράταξη, μια παρέα, η οικογένειά σου, πρέπει και εσύ να την τιμάς όταν έρχεται η ώρα και σε χρειάζεται. Ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί η τεχνογνωσία που απέκτησα στις Βρυξέλλες, η γνώση προσώπων, πραγμάτων, διαδικασιών, ήταν μια προστιθέμενη αξία που πιστεύω ότι χρειάζεται η Περιφέρεια της Αττικής στη νέα προγραμματική περίοδο όπου θα αξιοποιηθούν κοινοτικά κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο όμως έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα παλαιότερα. Καθορίζει αυστηρά τους στόχους εκεί που θα πρέπει να πάνε τα κονδύλια. Έτσι. Δεύτερον, τις ερωτήσεις μου. Ναι, τους καθορίζει πολύ αυστηρά και απαιτεί για να τα αξιοποιήσει σχεδιασμό και όχι εμβαλωματικές ή περιστασιακές διανομές κονδυλίων. Θα υπάρχει επίσης πολύ αυστηρός έλεγχος στην αξιοποίηση αλλά και στην υλοποίηση των έργων που εντάσσονται. Θεωρώ λοιπόν, πιστεύω, ότι ο συνδυασμός της αυτοδιοικητικής γνώσης των συνεργατών που θα με πλαισιώσουν αλλά και της ειδικής τεχνογνωσίας για τα ευρωπαϊκά ζητήματα που σχετίζονται με την περιφέρεια που εγώ φέρω ως επικεφαλής του συνδυασμού ήταν η καλύτερη βάση για να προχωρήσουμε σε μια λογική επίλυσης προβλημάτων. Ο τρίτος λόγος. Και κυρίως οικονομικά, γιατί με τα οικονομικά. Ακριβώς και κυρίως αναπτυξιακά, ξέρετε. Ακριβώς, αναπτυξιακά. Νομίζω ότι έχει περάσει και πάντως πρέπει να περάσει ανεπιστρεπτή εποχή που τα χρήματα από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης δινόντουσαν σε αποσπασματικά έργα, ας πούμε, αναπλάσεων. Όχι ότι δεν χρειάζονται αναπλάσεις, αλλά να μην πηγαίνουν κυρίως εκεί σε έργα τα οποία ουσιαστικά δεν προσέφεραν μακρόπνοη ανάπτυξη. Δεν προσέφεραν δουλειές με προοπτική, αλλά δουλειές τη στιγμή που γινόταν ένα μικρό έργο περιστασιακό και μετά τελείωνα. 5-6 μήνες και τελειώσαμε. Ο τρίτος, 5-6 μήνες σε καλές περιπτώσεις. Ναι. Ο τρίτος λόγος, ο οποίος είναι πιο προσωπικός και θα έλεγα ήταν ο λόγος που ήταν καταλύτης και για τους άλλους δύο, είναι ο εξής. Τα τελευταία χρόνια, όλοι πιστεύω, στις παρέες μας, στα σπίτια μας, στις συζητήσεις μας, διαπιστώναμε και διαπιστώνουμε. Άλλοτε πιο διακριτικά, άλλοτε φωνακτά και με ένταση, ότι υπάρχει ανάγκη μιας ανανέωσης, να πνεύσει ένας άλλος αέρας, ας πούμε, ποιότητας και αξιοπρέπειας, στο δημόσιο βίο και στο δημόσιο λόγο. Ήμουνα κι εγώ ένας από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, λέγοντας ότι ναι, πράγματι, πέραν όλων των άλλων και πάνω από κομματικούς διαχωρισμούς, χρειάζεται μία φρεσκάδα, μία νέα ανάσα. Όλη η πολιτική και ζωή. Θα σας πω γι' αυτό. Και... Θα σας πω γι' αυτό. Θα σας πω γι' αυτό, γιατί εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και μια εξήγηση. Ναι. Όταν λοιπόν το πιστεύεις αυτό, συμμετέχεις σε αυτές τις συζητήσεις, το πιστεύεις και αν θέλετε, σπρώχνεις και άλλους στο να το πιστέψουν και να το ζητήσουν. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν, όταν αυτό συμβαίνει, και έρχεται μια στιγμή η ζωή, η συγκυρία, τα πράγματα τα φέρουν έτσι, που σου λέει η ίδια η ζωή, ωραία, αυτό που έλεγες τόσο καιρό. Ανάλαβε το, να το εκφράσεις και κάντο πράξη. Εκεί νομίζω ότι είναι μια στιγμή αλήθειας και θα ήταν πρώτα απ' όλα προσβολή για τον ίδιο τον εαυτό να πετάξεις την ευκαιρία, τη δυνατότητα αυτή, να ρίξεις την ασπίδα, να είσαι ρήψασπης στα ίδια σου τα λόγια και στις ίδιες τις προτεραιότητες και να πεις, α, εγώ δεν θα το αναλάβω αυτό γιατί είναι δύσκολο, ας το αναλάβει ο Δημήτρης, η Μαρία, η Ελένη, όχι εγώ πάντως. Έτσι κι αλλιώς αυτό εγώ δεν θα πάντα, το έκανα. Στην πολιτική έχουμε πάντα τα ρίσκο. Ναι, εγώ θεώρησα λοιπόν ότι αυτό όφυλα από τη στιγμή που ήμουν φορέας αυτού του προβληματισμού να το αναλάβω. Αυτοί είναι λοιπόν οι τρεις λόγοι. Η πρόταση, η διάθεση να μην είσαι αγνώμων,
η εμπιστοσύνη και η πίστη ότι έχω κάτι να προσφέρω στην περιφέρεια της Αττικής, κάτι ουσιαστικό. Και τρίτον, το προσωπικό στοίχημα να προχωρήσουμε σε μια ανανέωση. Και εδώ ανοίγω την παρένθεση για αυτό που είπατε, που είναι πολύ κρίσιμο. Η ανανέωση δεν είναι το νέο. Δεν το εννοώ ως μια στάση ηλικιακού ρατσισμού, ναι, όπου οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι πρέπει να φεύγουν. Το νέο, όχι, να σας πω, φορέας του νέου, φορέας του νέου, που είναι μια σκέψη, μια νοοτροπία, ένα σύστημα αξιών. Φορέας του νέου μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια προχωρημένη ηλικία. Είναι θέμα καρδιάς, διάθεσης, εκτίμησης των πραγμάτων. Λοιπόν, το νέο μπορεί να το εκφράσουν όλοι, αρκεί να το πιστεύουν. Και φρέσκες ιδέες έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει, ας πούμε, ναι, τα 50, ναι, ναι, ας πούμε ότι αλλά είμαστε μεσήλικες. Αλλά 50 δεν είναι τώρα. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε για 70 και πάνω. Μάλιστα, η ηλικία, όπως λέει ο λαός μας, είναι ο μέσος όρος της ταυτότητας και της ψυχής. Έτσι, αλλά αυτό αλλά είναι υποκειμενικό. Φορές, ναι. Για σκεφτείτε ένα λογοτέχνη που έχει μια προχωρημένη ηλικία, πόσο νέα πράγματα μπορεί να φέρει στον χώρο του. Γι' αυτό λέμε ότι οι εμπειρίες τους και οι γνώσεις τους μπορεί να φέρουν πολλά πράγματα. Ακριβώς. Επομένως, που μπορούν να τρέξουν και να αντέξουν κιόλας. Επομένως, όταν λέω νέο, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είναι με όρους ηλικιακού ρατσισμού, αλλά με όρους ουσίας. Ακριβώς. Και να σας πω και πιστεύω και θα κλείσω, νομίζω, την απάντησή μου σε αυτή την κρίσιμη όμως ερώτηση, πολιτική και κοινωνική, με την εξής διαπίστωση. Νομίζω ότι έχει έρθει ο χρόνος, πιέζει ο χρόνος, να διαμορφωθεί μια συμμαχία των αξιοπρεπών στην Ελλάδα. Μια συμμαχία αξιοπρέπεια. Μεγάλη κουβέντα. Για να σπρώξει τα πράγματα μπροστά. Και νομίζω ότι οι πολιτικοί τα τελευταία χρόνια τη χάσανε την αξιοπρέπειά τους. Προσπαθούμε τώρα εγώ σας, να εγώ, δούμε, εγώ σας κάνω μια. Ναι, ναι, δεν θέλω να αδικείτε συλλήβδινη πολιτική. Όχι, και όχι. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική να αδικούνται συλλήβδινη με όμικρον ιώτα. Συλλήβδινη όχι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό απογοήτευση τον ελληνικό λαό. Μα είναι και γεγονός ότι βιώνουμε το χαμηλότερο επίπεδο Βουλής αυτή την εποχή. Είναι πράγματι απογοητευτικές. Πολλές στιγμές της Βουλής ήταν απογοητευτικές. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μεγάλη αδικία. Η ισοπαίδωση της πολιτικής και των πολιτικών, γιατί είναι και κάτι άλλο, είναι και επικίνδυνο. Διότι αν διαμορφώνεται και διαμορφωθεί στο λαό η πεποίθηση ότι το πράγμα είναι χαμένο, όλοι είναι σκάρτη, όλοι είναι χαμηλής ποιότητας, και στη χαλαρή ψήφο. Βάζουμε βούτυρο στο ψωμί των άκρων. Ναι, ναι. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Άρα σπρώχνουμε τον κόσμο σε αυτήν την κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές θα φερθούν πολύ έτσι, επειδή είναι χαλαρότερη ψήφος και δεν μιλάμε για βουλευτικές εκλογές και γι' αυτό βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε μεγάλη διαφορά του τι θα ψηφίσει στις βουλευτικές και βλέπεις μια χαλαρότητα. Σε αυτές τις εκλογές, οι ευρωπαϊκές εκλογές πάντα είχαν ένα στοιχείο χαλαρής ψήφου, διότι δεν κρίνεται η κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Και να σας πω, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά δεν γνωρίζουν οι Έλληνες. Επίσης. Τώρα δεν ξέρουμε ούτε καν τα κριτήρια. Έχετε να σας δίκιο. Ρωτήσω, ποια είναι τα κριτήρια για να γίνει ένας ευρωβουλευτής σήμερα, τι προσόντα πρέπει να έχει. Κρίσιμη, γιατί κρίσιμη. Γιατί είδαμε τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Ποδοσφαιριστές, μουσικοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές. Του ασχέτου και κάποιοι που δεν έχουν και ένα επίπεδο μορφωτικό τέτοιο, δεν ξέρουν ξένες γλώσσες. Δηλαδή, πας στην Ευρωβουλή και λένε: ωραία, έχουμε λέει τα ακουστικά και έχουμε το διερμηνέα. Συγγνώμη, άλλο να έχεις το διερμηνέα για να περιμένεις πότε θα κάνεις την ατάκα, και άλλο να γνωρίζεις τι λέει ο άλλος, να μπορείς να τον διακόψεις, να κάνεις τον διάλογο, έστω και τον ζωντανό διάλογο. Αλλάξαν τα κριτήρια τώρα. Να σας πω. Και γίνεται επειδή είμαστε επόμενοι. Να σας πω, είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική ερώτηση. Είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική ερώτηση. Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω τη δική σας την άποψη. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι σας απαντήσω έχει να κάνει με μια γενική διαπίστωση, δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Μα ούτε και εμείς λέμε για συγκεκριμένα, άλλωστε, αλλά γεννήσαν τα ψηφοδέλτια. Ναι, άλλωστε πρέπει να σας πω, ότι πιστεύω ακράδαντα ότι δεν γεννιέται κανείς κάτι. Όχι. Γίνεται και μάλιστα μπορεί να γίνει πολύ καλός εάν το πιστεύει, αν μοχθήσει και αν έχει πάθος γι' αυτό. Επομένως δεν πιστεύω ότι κανείς γεννιέται αρχιτέκτονας, ούτε κανείς γεννιέται διπλωμάτης, ούτε κανείς γεννιέται υπάλληλος, ούτε κανείς γεννιέται καλός υπάλληλος. Ένα μικροβιάκι το έχεις για να μπορείς να το καλλιεργήσεις και όλα και να πας και σύμφωνοι. Επομένως στην πορεία, και εδώ θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που με αφορά. Όταν ανέλαβα ευρωβουλευτής, πήγα στην Επιτροπή Μεταφορών. Ελπίζοντας ότι επειδή θα μιλάγαμε και για ναυτιλία, και σαν προσβλέποντας όπως και έγινε, υπήρχε και το θέμα της ναυτιλίας, ότι ένας Έλληνας πάντα έχει ένα άλλο κύρος. Επειδή όταν μιλάει για ναυτιλία, γιατί η χώρα έχει κύρος. Φυσικά.
Πάντως στις μεταφορές ως τομέα που είναι και πολύπλοκος και πολυσύνθετος, δεν τις γνώριζα. Στα 4-7 χρόνια διάβασα πολύ και δούλεψα ακόμα περισσότερο. Και στα 4-7 χρόνια ευτύχησα να τιμηθώ με την εκλογή των συναδέλφων μου ως ο καλύτερος ευρωβουλευτής της χρονιάς στα θέματα μεταφορών με ψήφο. Ενώ την διεκδικούσαν την ψήφο μία Γερμανίδα ευρωβουλευτής και ένας Ιταλός, από χώρες μεγάλες δηλαδή και σοβαρές. Και τελικά εξελέγει. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αν μοχθήσεις για κάτι, ξέρεις. Επιβραβεύεσαι και μπορείς να είσαι πολύ καλός αυτό. Επομένως δεν θέλω εγώ να αποκλείσω. Δεν διαφωνώ σε αυτό, κύριε Κουμουτζάκο. Για να πάμε στην αρχική ερώτηση. Εξαργυρώνεται εδώ όμως, κύριε Κουμουτζάκο. Εσείς επιβραβεύεστε. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Εξαργυρώνεται. Μ' αρέσει εδώ. Αυτό, αλλά. Ή πάμε στην αναγνωρισιμότητα και βάζουμε το σταυρουδάκι. Λοιπόν, επιβραβεύεται η δουλειά σας στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σας πω για τα χαρακτηριστικά που θεωρώ. Αυτό γιατί το είπα, ότι δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να αποκλείσω οποιοδήποτε πρόσωπο, εάν εκλεγεί, ότι μπορεί. Παρά το γεγονός ότι σήμερα φαίνεται ότι δεν θα ενδεχομένως υπάρχουν ερωτηματικά, να το κάνει καλά. Όμως τα χαρακτηριστικά. Η αναγνωρισιμότητα είναι μέσα από τα διαδίκτυα. Σύμφωνοι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι κάποιος, όταν αναλάβει κάτι, αν το πονέσει, μοχθήσει και δουλέψει γι' αυτό, μπορεί να το πάει πολύ καλά. Επομένως δεν υπάρχει αποκλεισμός. Αλλά ποια είναι, ας πούμε, τα αντικειμενικά κριτήρια. Έχοντας κάνει αυτή τη δουλειά, πρέπει να σας πω ότι τα κριτήρια είναι πρώτα απ' όλα. Να έχεις γνώση του τι εκπροσωπείς εκεί. Mm-hmm. Άρα να έχεις μια γνώση των ελληνικών πραγμάτων καλή. Και δεύτερον, να έχεις μια καλή γνώση το πού τα εκπροσωπείς. Δηλαδή να ξέρεις διαδικασίες, πρόσωπα, νοοτροπίες, μηχανισμούς, ισορροπίες. Γι' αυτό θέλει δουλειά. Και από εκεί και πέρα είναι η άνεση, και αυτό είναι για μένα πάνω απ' όλα, επειδή υπερασπιζόμαστε εκείνη η πρώτη γραμμή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Mm-hmm. Η νομοθεσία αποφασίζεται, δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Να μπορείς να κάνεις το εξής, που είναι μια ιδιαίτερη πολιτική και θα έλεγα και πνευματική διαδικασία. Να έχεις την ικανότητα να παρουσιάζεις το ελληνικό συμφέρον με τρόπο ώστε να το αγκιστρώνεις με οποιαδήποτε μορφή στο ευρωπαϊκό, ώστε να πείθονται οι συνάδελφοι ότι αυτό είναι προς το συμφέρον και της Ευρώπης και των άλλων συμφερόντων. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι στην τρέχουσα πολιτική πρακτική εξαιρετικά δύσκολο. Και νομίζω ότι η εξέλιξη του Ευρωκοινοβουλίου τώρα που θα νομοθετεί και θα το εισπράττουμε εμείς και θα εφαρμόζουμε, θα κάνουμε. Ακριβώς. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν αρκεί να ξέρεις τη θέση σου. Τώρα παίρνω ένα πολιτικό θέμα στο Σκοπιανό. Και να πας μέσα σε μια αίθουσα και να φωνάζεις ποιο είναι το δίκαιο σου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και να περνάνε τα κείμενα αντίθετα από αυτό που λες. Πρέπει να μπορείς να το πεις με επιχειρήματα, γι' αυτό ισχύει για τα αγροτικά, για τα εμπορικά, για τα οικονομικά. Σε να το παρουσιάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να πείθονται οι. Να συμπορεύονται μετά μαζί σου. Ότι να πούν, ναι, αυτό είναι καλό και για την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο καλό για την Ελλάδα. Όμως στην πράξη πώς θα το κάνει. Εγώ είπα, αυτό. Θα κάνει να γελάσουμε και λίγο μπουζούκι. Λοιπόν, αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αφήστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία του. Μηδένα πρώτου τέλου. Μακάρι δεν κρίνε. Κάνετε τώρα μεγάλη περιοδία και θα κάνετε ακόμα και την μπροστά σε αρκετές μέρες. Σας έχω ακούσει ότι χρησιμοποιείτε πάρα πολύ για τον αντίπαλό σας, τον κύριο αντίπαλο, να το πω, τον κύριο Σγουρό, το θέμα του Μαυρογιαλούρου. Mm-hmm. Από πού το βγάζετε αυτό, δηλαδή η περιοδία που έχετε κάνει σας έχει αποδείξει ότι όντως υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει, πράγματα που είχε πει και δεν τα έκανε, πράγματα που είναι ακόμα στα χαρτιά και δεν έχουν υλοποιηθεί. Πώς το βγάζετε αυτό, θα ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Σγουρός δεν είναι ο κύριος αντίπαλός μου. Και δεν είναι τα πρόσωπα αντίπαλός μου. Αντίπαλός μου είναι προβλήματα και νοοτροπίες. Και εξηγούμε. Αν τα διαπίστωσα. Όχι, δεν με ώθησε σε αυτή τη διαπίστωση η δική μου περιοδία, αλλά η παροδία που βλέπουμε να συμβαίνει και να εξελίσσεται το τελευταίο ειδικά χρονικό διάστημα από την απερχόμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, όπου εγγενιάζεται συχνά το σχεδόν μηδέν ως έργο λύσης. Δηλαδή και εννοείται η πολιτική της κορδέλας. Εξηγούμε. Και επειδή, να σας πω, προσφάτως στο Μαραθώνα εμφανίστηκε και εγγενιάστηκε, έγιναν εγγένεια, έτσι έλεγε το κείμενο, ένα έργο
το οποίο τελικά ήταν η απόφαση, προσέξτε, να χρηματοδοτηθεί μελέτη για το έργο που θα γίνει. Α, δηλαδή ούτε μελέτη έχει γίνει ακόμα. Η χρηματοδότηση της μελέτης βαφτίστηκε εγγένειο έργου. Αντιλαμβάνεσαι, τα στάδια μέχρι την υλοποίηση του έργου είναι πάρα πολλά. Αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν ενστάσεις, προβλήματα γραφειοκρατικά, μπορεί να πάρει 4-3 χρόνια. Επομένως δεν μπορούμε. Και αυτό είναι το ένα. Το ίδιο μπορώ να πω για κάτι που έγινε στο Κοροπή, όπου πάλι εμφανίστηκε ένα έργο βιολογικού καθαρισμού, το οποίο εμφανίστηκε ότι θα λειτουργήσει, ενώ ακόμα δεν έχει συνδεθεί, δεν πάνε λύματα. Τι μπορεί να καθαρίσει ένας βιολογικός καθαρισμός όταν σε αυτό δεν φτάνουν λύματα. Ξέρετε, αυτά λοιπόν τα στυλιτεύω γιατί. Γιατί πιστεύω ακράδαντα και κοιτάζω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, όσους μας παρακολουθούν στα μάτια. Το πιστεύω ακράδαντα και βαθιά. Ότι και μετά την κρίση, αλίμον αν μετά από αυτά τα 5 πέτρινα χρόνια που έχουμε περάσει, δεν καταλήξουμε στη συνειδητή απόφαση που πρέπει να την κάνουμε πράξη. Να απαλλαγούμε από ό,τι μας οδήγησε εδώ. Και αυτό που μας οδήγησε εδώ ήταν μια πρακτική παραπλάνησης, διάψευσης ελπίδων, μια συνεχής παρουσίαση καθρεφτάκια μας δίνανε και στην ουσία ήταν αλλού τα πράγματα. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία του παλαιοκομματισμού, η νοοτροπία της παραπλάνησης πρέπει να τελειώσει. Ο ελληνικός λαός μετά από τόσες θυσίες δικαιούται τουλάχιστον από τους ηγέτες ή αυτοί που, από αυτούς που θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στο δημόσιο χώρο, δικαιούται αλήθειες. Δικαιούται το λιγότερο που μπορούν να του δώσουν είναι να μην του διαψεύδουν τις ελπίδες και να μην τον θεωρούν ανόητο και να μην τον κοροϊδεύουν. Διότι κοροϊδία είναι να εντάσεις έργα την τελευταία στιγμή, στην καταληκτική περίοδο του ΕΣΠΑ, να εντάσσονται έργα και να υπάρχει υπερένταξη έργων άνω του 180%, που σημαίνει τα εξής, ότι επειδή λίγη περίοδος του συγκεκριμένου ΕΣΠΑ, αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο τρέχον ΕΣΠΑ. Τι θα συμβεί λοιπόν, ή θα απενταχθούν, άρα θα χαθούν χρήματα, εντάσσονται και μετά πεντάσσονται, ή επειδή θα πρέπει να συνεχίσουν χωρίς χρήματα, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα πάρουμε από το δημόσιο προϋπολογισμό και τις δημόσιες δαπάνες που δεν υπάρχουν. Που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ή για να γίνουν, δεσμεύουν κονδύλια από το επόμενο ΕΣΠΑ. Το οποίο δεσμεύουν πράγματα τα οποία δεσμεύουν. Δεν είναι. Ηθικά και πολιτικά λοιπόν είναι απαξιότικο. Την επόμενη περιφέρεια. Ναι. Ηθικά και πολιτικά είναι απαξιωτικό. Αυτές είναι οι πρακτικές Μαυρογιαλούρου. Και δεν θα σταματάω να το λέω, διότι είναι πρακτικές Μαυρογιαλούρου. Όποιος και να τις έκανε. Τώρα τις κάνει ο απερχόμενος περιφερειάρχης. Όποιος και να τις έκανε, εγώ θα τις τηλέτευα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στη νέα εποχή. Το πιστεύω βαθιά μέσα μου. Πολύ κορδέλα λοιπόν, αλλά μιλήσατε πριν και είπατε ότι είναι καθοριστική αυτή η περίοδος για το νέο ΕΣΠΑ. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ο κύριος αντίπαλός μου. Ο κύριος Γουρός. Ο κύριος Γουρός είναι μια νοοτροπία. Υπάρχει και το θέμα της υποψηφιότητας της κυρίας Ζούρου, την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Ακριβώς. Και μας ζητάνε και από το chat να τη συζητήσουμε και την υποψηφιότητα της κυρίας Ζούρου και το θέμα και στα ουσιαστικά, γιατί έχουμε ερωτήματα. Τεράστια. Και κυρίως εμείς που μένουμε και στο βόρειο μέρος, το θέμα της αποχέτευσης είναι πολύ. Είναι πολύ σοβαρό. Το ξέρω. Κάποια στιγμή τον είχαμε βγάλει και εμείς εδώ τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας είχε πει ότι είχαν γίνει τα πράγματα. Τελικά από ό,τι είδαμε δεν έγινε και τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα επιμέρους θέμα και ειδικό θέμα. Εσείς τώρα, στις περιοδίες αυτές που κάνετε, ποια είναι τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει και που στις πρώτες 100 μέρες, εάν και εφόσον ψηφιστείτε, θα ρίξετε μεγαλύτερο βάρος. Αφήστε τις 100. Θα γίνει το ξεκίνημα της. Αφήστε τις 100 και πάμε. Ας αφήσουμε τις 100 μέρες, που είναι ένας άλλος μύθος, ένα πρόσχημα. Ίσως ήταν και παλαιότερος. Ναι, ότι σε 100 μέρες θα λυθούν μεγάλα προβλήματα. Εγώ δεν το δέχομαι. Σας είπα, θα μιλάμε. Όχι, εγώ τις προτεραιότητες. Ναι, αφήστε, αμέσως θα σας πω. Αφήνω λοιπόν, πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα και τους μύθους 100 μέρες κτλ. Το 180 στροφή είναι και 180 μέρες. Και 180 μέρες είναι ένα εξάμηνο. Ένα εξάμηνο. Είναι ένας λογικός χρόνος να υλοποιηθούν πράγματα. Εγώ στο 180 θα κρυθώ, σε 180 μέρες με το 180. Φυσικά. Και όχι στις 100, που είναι ουσιαστικά ένα προσχηματικός χρόνος που τελικά δεν έχει και ουσία. Ποια είναι τα προβλήματα που είδα. Ναι. Μακράν το πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα. Αυτό που πονάει τους πολίτες της Αττικής είναι η ανεργία. Είναι η ανεργία που αφορά ηλικίες κυρίως νέες,
αλλά και ανθρώπους μεσήλικες κλπ. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα είναι ξεπέραστο. Είδα ανθρώπους καθόλου αξιοπρεπείς να κλαίνε την ώρα που μου μιλάγανε. Ξέρετε, αυτά είναι σκηνές και στιγμές που σε σημαδεύουν. Mm-hmm. Ο προβληματισμός είναι συνεχής. Από γονείς για τα παιδιά, από τους ίδιους. Τι θα μπορούσατε να κάνετε? Η απάντηση σε αυτό είναι πρώτα απ' όλα ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει με ένα μαγικό ραβδί να βρει δουλειά σε όλους. Αυτό που οφείλει να κάνει η περιφέρεια είναι να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό, τον άριστο τρόπο τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά που έχει, γιατί ελληνικά κονδύλια δεν έχει. Έχει έσοδα, αλλά τα πραγματικά χρήματα για την για τις επενδύσεις είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να τα επενδύσει με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να έχουμε με σχέδιο ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια της Αττικής. Και όταν λέμε ανάπτυξη και δεν βλέπουμε ανάπτυξη. Εγώ θα μιλήσω για πρακτικά πράγματα, τα έχω πει και στο πρόγραμμα. Πρακτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει. Είναι ανάπτυξη, είναι το νοτική ένεση στην ανάπτυξη, το να δημιουργήσεις ένα χώρο. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που μέσω κομπιούτερ, γιατί αυτή είναι η νέα οικονομία και η νέα τεχνολογία, που μέσω κομπιούτερ και σχεδίων και προγραμμάτων μπορούν πραγματικά να παράγουν καταπληκτικά πράγματα. Και το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Ναι. Και εκτός Ελλάδας καταπληκτικές και να παράγουν δουλειές και όλα. Αυτά τα παιδιά όμως είναι απομονωμένες προσπάθειες. Πολλές φορές τους λείπει υποδομή. Πολύ συχνά. Τα χρήματα να έχουν μια στοιχειώδη υποδομή επικοινωνίας, γνώσης της αγοράς. Να έχουν την εκπαίδευση. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί 20 χρονών, 22, μαζί με την παρέα του και έχουν ένα καταπληκτικό σχέδιο. Δεν ξέρουν πώς θα το προχωρήσουν. Το έχουν το σχέδιο, το βλέπουν. Πώς θα το υλοποιήσουν, τι θα γίνει λογιστικά, εταιρικά. Ναι. Χρειάζονται αυτό που λέμε μια επίβλεψη. Mm-hmm. Να λοιπόν η επίβλεψη και η υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας. Τι κάνεις με αυτά τα παιδιά? Λες, αξιοποιώ ένα από τα πολλά δημόσια κτίρια. Μπαίνει σε συνεννόηση η περιφέρεια με τους δήμους, με τους δήμους, με το ΤΑΕΠΕΔ αν χρειάζεται, με την κεντρική κυβέρνηση αν χρειάζεται και λέει, εγώ θα διαμορφώσω ένα πολυχώρο, και αυτό λέμε, ένα πολυχώρο ανάπτυξης. Mm-hmm. Και αυτός τι είναι? Φιλοξενείς. Δωμάτιο, διωμάτιο, χώρο, χώρο. Τέτοιες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες όχι μόνο κερδίζουν από το κόστος που έχουν να το φτιάξουν κάπου αλλού, είναι, αν θέλετε, και μια βράβευση, μια επιβράβευση αυτών των νέων ανθρώπων, αλλά και η όσμωση, η συνύπαρξή τους, η ανταλλαγή ιδεών. Γιατί η νέα τεχνολογία και η νέα οικονομία τελικά είναι πρωτίστως ιδέες. Άρα, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται, νέοι άνθρωποι, μαζί, μέσω του διαδικτύου, προτείνεται ότι θα στεγαστούν σε ένα κτίριο του δημοσίου, με έξοδα της περιφέρειας. Και τι κάνεις με αυτό? Και κάλεπεις τον άξονα του νέου ΕΣΠΑ που, που λέει καινοτομία. Γιατί εκεί λες, άρα μπορείς να πάρεις και χρήματα. Στείλτε χρήματα εκεί στην καινοτομία. Και εκείνον που λέει τεχνολογίες για την πληροφορία και την ενημέρωση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα project, όπως λέμε, ένα σχέδιο, είναι μια το πρόταση, οποίο μπορεί να πάρει συγκεκριμένα χρήματα από το ΕΣΠΑ, να κινείται με στρατηγικό στόχο. Δεν αφορά μια μικροπαρέμβαση εδώ ή εκεί, αλλά πραγματικά τα παλώματα να μην κάνουν. Εκεί διαμορφώνεις λοιπόν ένα θύλακα γνώσης, ένα θύλακα ανάπτυξης, ένα θύλακα καινοτομίας, όπως απαιτούν οι νέες συνθήκες. Επιβραβεύεις, συστεγάζεις, γίνεται ανταλλαγή απόψεων και χρηματοδοτούνται. Δηλαδή, πολλές φορές εποάζεις και μετά αφήνεις ελεύθερο αυτό που γεννιέται να βγεις στις αγορές, να πάρει χρηματοδότηση κλπ. Το επόμενο, μετά την ανεργία. Με τέτοιες ιδέες. Τα πράγματα που φάνε μπροστά. Το επόμενο είναι ενεργεία και πάλι θα μείνω στα κοινωνικά ζητήματα. Ναι. Άστιχη. Θέλω να πω ότι ήταν εξαιρετικό και με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα την αναγγελία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι μεγάλη κλίμακα, αφορά ολόκληρη τη χώρα και πάντως τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, για ένα πρόγραμμα στέγαση των αστέγων. Στο κομμάτι της Αττικής θέλω να σας πω ότι από πολύ νωρίς, όταν πρωτοπαρουσίασα το πρόγραμμα, είχα πει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω και που είναι εφικτό και μπορεί να γίνει πολύ σίγουρα, είναι να στεγαστούν και να έχεις οι άστεγοι. Γιατί η παρουσία αστέγων ουσιαστικά είναι τρία πράγματα ή τέσσερα πράγματα. Δεν είναι αυτοί που είναι επιλογή τους. Όχι. Είναι οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης που έχουν διαλυθεί τα σπίτια και που ντρέπονται να είναι όπτωχοι. Είναι όπτωχοι. Να έχουν μια περίθαλψη τουλάχιστον στα πλαίσια της αξιοπρέπειας. Αν η πολιτεία... Η πολιτεία έχει πρώτο καθήκον να παράγει κοινωνική στήριξη σε ανθρώπους που έχουν αδυναμία. Λοιπόν, Η παρουσία αστέγων. Και εσείς τώρα με τον Καλλικράτη γίνεστε και μικροί πρωθυπουργοί. Θα ελέγχετε κάποια πράγματα. Αρκεί να είμαστε αυτό που λέτε. Και να είστε γιατί λίγο ανεξάρτητοι. Να μην σας καπελώσουν πάλι. Διότι η απερχόμενη διοίκηση, την αρμοδιότητα
και τις δυνατότητες του μικρού πρωθυπουργού της άσκησης ως μικρός περιφερειάρχης. Λοιπόν, ακούστε, το θέμα των αστέγων έχει τέσσερις πτυχές που όλες πληγώνουν. Η πρώτη είναι ότι είναι ένα πλήγμα στον πολιτισμό μας, στην ανθρωπιά μας και ειδικά ως Ελλήνων. Το δεύτερο ότι είναι πρόβλημα ασφάλειας. Έτσι. Τρίτο, ότι είναι ακόμα και θέμα ανάπτυξης. Όταν σε μια πόλη υπάρχει αυτή η εικόνα της εγκατάλειψης με ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, που δεν έχουν να φάνε, που στεβάζουν δρόμους, πάνω τα σκουπίδια, δεν είναι θελκτική μια τέτοια. Επομένως, και για τον τουρισμό μας ακόμα. Μια επίλυση και η άλλη πτυχή. Τουρισμός. Σας είπα τέσσερις πτυχές, προσθέσατε την τέταρτη. Επομένως, το να λύσεις εύκολα με μικρή και κυρίως η λέξη για να λύνονται προβλήματα πρέπει να είναι στην εποχή των λίγων οικονομικών μέσων, μικρό κόστος, μεγάλο αποτέλεσμα. Όπως λένε στα αγγλικά, low cost, high impact. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Συγκεκριμένα στο θέμα των αστέγων. Και στο αστέγων, λοιπόν, είναι το ίδιο αξιοποίηση ακινήτων που ρημάζουν μέσα, αλλά και υπηρεσίες. Mm-hmm. Και παροχή υπηρεσιών, δεν είναι να τους βάζεις μέσα, να τους τη βάζεις. Έτσι και τους πετάς. Γιατρός. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατρός, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άλλο κοινωνικό ζήτημα για το οποίο έχω πάρει θέση. Βασίζεστε περισσότερο στον εθελοντισμό, γιατί θα είναι μικρό, θα είναι και εθελοντισμός. Λοιπόν, γιατί πολυχώρη αλληλεγγύης. Έχουμε πολύ μεγάλο το ένστικτο και το συνέστημα της αλληλεγγύης. Αλλά δεν μπορεί να στηρίζεται ένα κράτος ή στην προκειμένη περίπτωση. Όχι, αλλά μπορεί να συμπληρώνεται. Μπορεί να συμπληρώνεται και να κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει τον εθελοντισμό. Πολυχώρη αλληλεγγύης. Πολυχώρη αλληλεγγύης. Να σας πω, τι είναι αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν ομάδες εθελοντών και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που άλλος ασχολείται με τα θέματα των παιδιών, των εγκατελειμμένων παιδιών. Άλλη οργάνωση που ασχολείται με τους αστέγους. Άλλη με τις κακοποιημένες γυναίκες. Mm-hmm. Υπάρχουν. Λοιπόν, γιατροί εθελοντές. Γιατροί εθελοντές. Τι πιο ωραίο να το συντονίσεις αυτό σε ένα χώρο και να παράγεται συνέργεια και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα υπέρ όλων, διότι ακούει ένας τον άλλον Λοιπόν, και ένα ακόμα κοινωνικό μέτρο το οποίο εξήγηλα και ανέφερα είναι το εξής. Επειδή τα έσοδα της περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από δραστηριότητες με τα αυτοκίνητα, ξέρεις, αδειοδοτήσεις και τα λοιπά αυτοκινήτων. Και επειδή υπάρχει και ένα πλεώνασμα, ακατανόητο για μένα, τι θα πει πλεώνασμα στην περιφέρεια Αττικής. Μας είπε ο κύριος Γρόζο ότι υπάρχει. Δεν είναι εταιρεία, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν είναι εταιρεία η περιφέρεια Αττικής να έχει κέρδη. Ούτε βεβαίως πρέπει να είναι χρεοκοπημένη. Δηλαδή το δίλημα δεν είναι μεταξύ χρεοκοπημένη εταιρεία. Με πλεώνασματος να κατηγορούμε το πλεώνασμα ξαφνικά. Χρεοκοπημένη περιφέρεια και μια περιφέρεια που έχει πλεώνασμα αδράνεια και απραξία, δεν τα έχει αξιοποιήσει τα χρήματα, να τα δώσει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, από το πλεώνασμα λοιπόν αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε και το έχουμε μελετήσει σε μια συμφωνία. Χωρίς να επιβαρυνθεί. Συνεργασία. Όχι, ακούστε. Από το πλεώνασμα αυτό και τα ίδια τα έσοδα της περιφέρειας. Μπράβο, δηλαδή να μην επιβαρυνθεί ο κόσμος. Να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία με τον ΟΑΣΑ και το ΚΤΕΛ. Σε ένα μεμοράντουμ. Και να κάνουμε μια τιμολογιακή πολιτική προσαρμοσμένη στις ομάδες της ευπαθής. Και αυτό είναι εύκολο. Μείωση του εισιτηρίου. Ένας άνεργος που πρέπει να κινείται πάρα πολύ, μακροχρόνια άνεργος, για να ψάξει να βρει δουλειά. Πλήρωνε και συνέχεια το ίδιο εισιτήριο που πληρώνει κάποιος. Παραδείγματος χάρη, λοιπόν, μια τιμολογιακή πολιτική ενίσχυσης εκείνων που έχουν ανάγκη. Άρα, εσείς θα επιδοτείτε μέσω εισιτήρια κοινωνικών ομάδων. Ναι, αυτό μας λέτε. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τους φορείς. Μπορούμε να προβούμε σε αυτό το κοινωνική ευαισθησία μέτρο και χαμηλού κόστου. Αυτή η συγκοινωνία που αναφέρεστε τώρα για την επικοινωνία κλπ. Και εμείς που είμαστε εδώ, Ραφίνα, Μαραθώνα κλπ. Ακόμα δεν έχουμε αστική συγκοινωνία. Δηλαδή είμαστε 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ο προαστικός. Μπράβο. Και ο κόσμος πληρώνει του κόσμου τα λεφτά για να. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προχωρήσει ο προαστιακός. Θα προχωρήσει γιατί κάποιοι βάζουν φρένο σε αυτή την ιστορία. Δεν χρόνια είμαστε. Ναι, αλλά δεν υπάρχει λογική να μην συνδεθεί η Ανατολική Αττική που με τον προαστιακό. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι. Είναι μικρό. Και κάτι άλλο, διότι η σύνδεση με τον προαστιακό δεν είναι μόνο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Όχι. Είναι και κάτι άλλο. Λιμάνια. Ενίσχυση του τουρισμού κατευθείαν από το Ελευθέριος Βενιζέλος εκεί. Στο λιμάνι. Στο Λαύριο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει αμέσως. Πολλοί θέλουν να πάνε από τους επισκέπτες, θέλουν να πάνε στα νησιά των Κυκλάδων. Μπράβο. Το Λαύριο είναι πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Έτσι, όπως είναι και η Ραφίνα. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση, πώς τι. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε την γραφειοκρατία εσείς. Άμα είσαι από πάνω.
Κοιτάξτε, γραφειοκρατία είναι μια λεμνέα. Ένα τέρας, μια λεμνέα ύδρα. Μόνο σε να βγαίνουν 10. Αλλά στην, πρέπει να σας πω, στην πορεία μου στο Υπουργείο των Εξωτερικών βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπος με πρακτικές, κυρίως ως εκπρόσωπος τύπου που είχα και μια ισχύ, εν πάση περιπτώσει, λόγω της θέσης. Όχι προσωπικά, η θέση. Βρέθηκα αντιμέτωπος με γραφειοκρατικές δυσκολίες, τις οποίες τελικά έλυσα με τη λογική του γόρδιου δεσμού. Και να πάρω και καμιά πρωτοβουλία. Γιατί του γόρδιου δεσμού, να σας πω τώρα, όταν ξεκινήσαμε το Συμβούλιο, η χώρα ήταν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2006-2008 και δεν είχαμε ένα σύγχρονο τότε, μια σύγχρονη ιστοσελίδα. Μα δεν υπήρχε πολλά... διαδίκτυο, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, όταν άρχισα με ορισμένες υπηρεσίες να το συζητάω, μου αυτό, ποια και εταιρεία και θα αργήσουμε. Εν τω μεταξύ, ο χρόνος περνούσε, αναλαμβάναμε. Ξέρετε πώς λύθηκε. Με μια απόσπαση ενός ανθρώπου ικανού από την Γενική Γραμματεία Τεχνολογίας. Έτσι, στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο. Ο οποίος ανέλαβε να το τρέξει με πολύ λίγα χρήματα. Δεν μπλέξαμε, ήταν in-house η δουλειά. Μπράβο. Και έγινε πολύ γρήγορα. Αλλά πρέπει να παίρνετε πρωτοβουλίες. Είχα αντιστάσεις, αλλά τελικά από άξιους, πρέπει να πω, συναδέλφους του Υπουργείου Εξωτερικών, υπήρχαν αντιστάσεις στην αρχή, αλλά πίστηκαν ότι τελικά ήταν μια τομή, συνεργάστηκαν, πορευτήκαμε μαζί και απλώς τι έγινε. Δημιούργησε ένα καταλύτη που λειτουργήσε ο χρόνος πιο γρήγορα. Υπάρχουν τρόποι. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα με αυτό που μας είπατε, ότι είστε αποφασισμένος να παίρνετε και πρωτοβουλίες, να τις χρεώνεστε, είτε είναι δυσάρεστες για κάποιους. Συνήθως τις χρεώνεσαι. Συνήθως τις πρωτοβουλίες τις χρεώνεσαι όταν τις ξεκινάς και τις παίρνεις. Αλλά τις πιστώνεσαι όταν τις. Τις χρεώνεσαι όταν τις παίρνεις, γιατί όλοι βλέπουν κάποιο περίεργο. Και μετά τις πιστώνεσαι όταν τις φέρεις σε πέρας. είναι αυτό που λένε, έχουν άδικο όσοι έχουν δίκιο νωρίς. Γιατί όταν λες κάτι πολύ που είναι το προφανές, απλώς το λες πριν από την εποχή σου, πριν από τη στιγμή που όλοι είναι έτοιμοι να το δεχτούν, εμφανίζεσαι σαν να έχεις άδικο, αλλά τελικά δικαιώνεσαι από τις εξελίξεις. Λοιπόν, να πάμε κάπου αλλού, γιατί πρέπει να συντομεύσουμε και όλες πέρασε και η ώρα μας. Θα φάμε όμως και κανένα δεκάλεπτο. Έχουμε και ερωτήματα πολλά. Εγώ εδώ είμαι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι αυτές οι εκλογές, ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει, ψηφίζει κομματικά, ψηφίζει μνημόνιο-αντιμνημόνιο ή ψηφίζει δραχμή-ευρώ? Πώς νομίζω ότι θα πάει στις κάλπες, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι. Διότι βγαίνει η κυρία Δούρου, λέει άλλα. Το δραχμή-ευρώ είναι ένα, κατά την άποψή μου, στην μεγίστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Που έχει την οριμότητα να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο, είναι ένα απόλυτο ψευδοδήλημα, κατασκευασμένο, δεν υπάρχει. Απαντάτε σε μία από τις ερωτήσεις, γιατί ρωτάνε για το δραχμή ευρώ. Η χώρα έχει μπει σε. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ότι είναι. Κάποια. Και, κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρουν με την ιδέα και αυτό είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το εσωτερικό. Το εσωτερικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Το εσωτερικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, δραχμή ευρώ, δεν θα γίνει πρόβλημα της χώρας. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι και ο κύριος Κατσανέβας με τη δραχμή που λέει ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ένας στους τρεις Έλληνες θέλει επιστροφή στη δραχμή. Έτσι μας είπε. Και ότι έχει καταθέσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και δύο μήνες πρόταση να γίνει δημοψήφισμα και δεν έχει πάρει απάντηση. Σας το λέω και αυτό. Δεν ξέρω ποια στατιστικά στοιχεία γνωρίζει. Τέλος πάντων, εγώ η ερώτησή μου είναι πολύ σαφής. Ότι πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ψηφίσει κομματικά. Μνημόνιο, αντιμνημόνιο ή για το νόμισμα. Είναι κάθε εκλογή και το πώς θα κρίνει. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή, πώς το από μέσα. Είναι συνδυασμός κριτηρίων. Αλλού σε άλλους λειτουργεί το κομματικό. Γιατί πολύ ανεξάρτητοι μας βγήκανε. Ναι, το παραταξιακό αισθητήριο. Αν οι επιλογές μιας παράταξης είναι μάλιστα και σε πρόσωπα καλές, αυτό λειτουργεί. Είναι βεβαίως το κριτήριο το ευρύτερο ενός θυμού, μιας αγανάκτησης λόγω των συμβολών. Βεβαίως και υπάρχει και θα έλεγα. Και πολύ συχνά δικαιολογημένα. Το θέμα είναι ότι ο θυμός, αν πάλι πάμε από ένα θέμα σε θέμα, ο θυμός μπορεί να είναι παραγωγική δύναμη. Αν στραφεί σωστά. Δηλαδή, στο σωστό δρόμο. Αν και θυμωμένος ψηφίσω κάτι που μπορεί την επόμενη μέρα να οθήσει σε μια πολιτική που δεν θα είμαι θυμωμένος. Το να οθήσει σε αυτοκαταστροφικές πολιτικές που αυτό που θα ψηφίσω την Κυριακή θα το μετανιώσω τη Δευτέρα. Είναι μια εκτόνωση, αλλά δεν είναι μια συνειδητή στάση στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λειτουργίας. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες είμαστε και όριμοι άνθρωποι, παρόλο που υπάρχει να μας δάνε. Φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα δύσκολα χρόνια. Τώρα, τα κριτήρια πρέπει να είναι αυτοδιοικητικά. Πρέπει να είναι και αυτοδιοικητικά. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοδιοικητικά, αν θέλουμε να μιλάμε στην πραγματικότητα της ζώσα. Να πούμε κάτι. Οι ταυτότητες, ή αν θέλετε, το τι είναι κάποιος. Πολιτικά είναι. Πολιτικά. Δεν είναι λόγος να κρύβεται. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να εμφανιστούμε όπως είμαστε στον κόσμο. Το να είσαι την Δευτέρα
κομματικό στέλεχος. Και το βράδυ της Δευτέρας δίνει την ταυτότητα και το πρωί της Τρίτης είναι ανεξάρτητος. Νομίζω ότι δεν κοροϊδεύει κανένας. Η νοημοσύνη των πολιτών νομίζω ότι δεν πρέπει να προσβάλλεται. Σε ό,τι με αφορά, είμαι ένας κεντροδεξιός πολιτικός, με ευρωπαϊκές αναφορές αλλά και με μεγάλη αγάπη και ταυτόχρονα μεγάλη αγάπη για την πατρίδα μου και για τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία άλλωστε υπηρέτησα ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών και μετά ως ευρωβουλευτής. Έχω φυσιογνωμία πολιτική, ανήκω σε έναν ιδεολογικό χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος δημοκρατίας που, εν πάση περιπτώσει, ιδεολογικά έχει επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Αυτής της κεντροδεξιάς, της φιλελεύθερης, με κοινωνικές ευαισθησίες αγοράς και κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχω δουλέψει, όπως σας είπα, για εθνικά συμφέροντα. Έχω την οτροπία του να δουλεύεις. Έχω την οτροπία του να δουλεύεις για ευρύτερα συμφέροντα. Δεν θα στενέψω τώρα ξαφνικά δουλεύοντας ή εργαζόμενος για εν στενή ενία κομματικά συμφέροντα ή για άλλου είδους εξυπηρετήσεις. Καλά, αυτό επί του αποτελέσματος θα το κρίνουμε μετά. Εγώ σας λέω, εγώ καταθέτω μπροστά σας και ενώπιον όλων όσων μας βλέπουν και μας ακούν, καταθέτω αυτή την πεποίθησή μου, που είναι μια φιλοσοφία ζωής. Έτσι, που λέει το εξής, ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί στη σύγχρονη εποχή, δεν μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις. Η χώρα χρειάζεται πολιτικές που αφορούν το σύνολο των πολιτών και αυτό θα κάνω. Βεβαίως θα κριθώ. Βεβαίως θα κρυφθεί το αποτέλεσμα του. Αλλά ταυτόχρονα καταθέτω αυτό που αισθάνονται και βλέπουν οι πολίτες. Αυτό που θέλετε έτσι να κάνετε. Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε και δεν θέλω να τα αφήσω έτσι, με την κυρία Δούρου, είπαμε για τον. Ακούστε, η κυρία Δούρου, ναι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, πώς κρίνεται όλη αυτή την ιστορία. Γιατί λέει ότι θα πάει στο δεύτερο γύρο και εσείς πιστεύετε ότι θα πάτε στο δεύτερο γύρο. Απολύτως. Θα ξανασυζητήσουμε σίγουρα μετά τις 18 προς τις 25. Βέβαια. Επομένως, ανανεώνω τώρα. Εκείνη την εβδομάδα όπως δεσμεύεστε εδώ, τελείωσε. Απλώς τώρα επειδή. Θα υπάρξει χρόνος να πούμε και άλλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες εκείνης της εβδομάδας. Θα είμαι σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Όσον αφορά τώρα την υποψηφιότητα της κυρίας Δούρου. Η κυρία Δούρου είναι ένα κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κρύβει. Όχι, βέβαια. Και προς τιμή της το κρύβεται. Και θα έλεγα και προς τιμή της. Γιατί εσείς το κρύβετε. Ενώ η υποψηφιότητα Σγουρού, η οποία είναι ξαφνικά ουδέτερη. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένη. Μα διάβασα μια δήλωση, ξέρετε. Με συγχωρείτε, επανέρχομαι γιατί. Δεν είναι το πρόσωπο. Είναι συμπεριφορές που με προσβάλλουν. Ακούστε. Και είναι τρόπο. Διάβασα μια δήλωση ότι από το 2003 έχω αναστείλει, λέει, τις κομματικές δραστηριότητες. Μόνο που εγώ θυμήθηκα ότι το 2012 ήταν στέλεχος της Επιτροπής Επιλογής των στελεχών του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Το 2013 ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής εξ οφίτσιο. Δεν την αρνήθηκε ποτέ. Και επίσης ήταν. Είπε ότι στηρίζει. Και επίσης ήταν μέλος. Θα σας πω, γι' αυτό είναι πιο λεπτό. Ναι. Και επίσης ήταν μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Καταστατικού. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει πιο βαθιά, πιο στενή, πιο ουσιαστική, πιο δεσμευτική σχέση με ένα κομματικό φορέα από αυτήν? Ναι. Πώς δηλαδή θα πάθουμε όλη πολιτική αμνησία, αν εκείνος το επιλέγει, δεν θα πάθουμε κι εμείς? Αυτό που με ενοχλεί σε αυτή την ιστορία. Ναι. Δεν είναι σε ποιο κόμμα ανήκει. Ο οποιοσδήποτε υποψήφιος. Εμένα με ενοχλεί ένα χαρακτηριστικό που κρίνεται. Γιατί ψηφίσουμε και χαρακτήρες, ξέρετε, φυσικά, για τέτοιες θέσεις. Ότι δεν έχω το θάρρος και το σθένος, επειδή τώρα δεν με βολεύει, να πω ποιος είμαι. Δηλαδή, καίω, κρύβω, θάβω το οικογενειακό μου άλμπουμ. Αυτό μπορεί να το κάνει ο ψηφοφόρος που θα πει, ναι, θα πάω στην κάρτα. Εγώ λοιπόν καλώ τους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν και αυτό το στοιχείο χαρακτήρα. Κάποιο ο οποίος ανήκει. Κάπου με τον οποίο δεν έχει διαράξει τις σχέσεις του, αλλά το κρύβει, προσπαθεί να το θάψει κάτω από το χώμα. Και κυρίως απευθύνομαι στα νέα παιδιά και τους καλώ. Αυτές τις συμπεριφορές. Όχι. Αυτές τις συμπεριφορές. Τις παλαιοκομματικές, τις παλαιομοδίτικες που προσβάλλουν νοημοσύνη τους, σε αυτές τις λογικές να κάνουν unfollow. Έτσι. Με τη γλώσσα τη δική τους. Με τη γλώσσα τη δική τους. Δεν έχουν σχέση μαζί τους. Να βρουν κάτι που αξίζει, που είναι πιο ακέραιο και πιο καθαρό. Λοιπόν, για την κυρία Δούρου σας είπα, είναι κομματική υποψηφιότητα. Είναι απολύτως ενταγμένη η καμπάνια της στη στόχευση του κόμματός της, η οποία είναι μία στόχευση άσχετη από τις ανάγκες επίλυσης των προβλημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποια είναι αυτή? Να πάρουμε καλό νούμερο, ώστε το βράδυ της 25ης, καλό νούμερο κατά την εκτίμησή του, ότι το βράδυ της 25ης πρωί 26ης, να μπορούμε να αμφισβητήσουμε την νομιμοποίηση της κυβέρνησης. Μα το είπε να σπρώξουμε όλες, λοιπόν, σε ακυβερνησία, σε πολιτική αβεβαιότητα τον τόπο πότε. Τη στιγμή άρα που δεν λειτουργεί σαν υποψήφια περιφερειάρχης, αλλά στο να δημιουργήσει μια φράξια για να ζητήσουν εκλογές εθνικές μετά.
η κυρία Δούρου κάνει μια κατεπίφαση αυτοδιοικητική καμπάνια, η οποία είναι αμιγός εθνικών εκλογών. Είναι αυτό που λέω, να γίνει Επίφαση, να... είναι επίφαση οι αυτοδιοικητικές. Είναι επίφαση οι αυτοδιοικητικές της ευαισθησίες. Mm-hmm. Είναι μόνο... της, ναι, έχει μόνο στοχεύσεις πολιτικές και κομματικές στενά. Mm-hmm. Και αυτό χαρακτηρίζει αυτή την υποψηφιότητα. Προσωπικά ο συνδυασμός μας μπαίνει σφήνα σε αυτές τις δύο λογικές. Yeah. Η λογική του παλιού, του κατεστημένου, του φθαρμένου, αυτό που κάλεσε τους νέους να κάνουν unfollow, δεν μας κάνει. Και δεν μας κάνει επίσης για την τοπική αυτοδιοίκηση μια αμιγώς κομματική υποψηφιότητα με κομματική στόχευση να δημιουργήσει κυβερνητικό πρόβλημα. Πότε? Παίζει ρόλο και η στιγμή. Βεβαίως. Η χώρα ήταν γονατισμένη με τις θυσίες του ελληνικού λαού, το μόχθο και τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Εκεί που ήμασταν γονατισμένοι είναι η στιγμή που βάζουμε όλη μας τη δύναμη να σηκωθούμε όρθιοι και να πατήσουμε στα πόδια μας για να αρχίσουμε να κάνουμε τα βήματα εξόδου από την κρίση. Εκείνη τη στιγμή που βάζεις όλη σου τη δύναμη δηλαδή, να σηκωθείς, να έρθει κάποιος να σου πει να σε ξαναπατήσει στον ώμο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η επιλογή ΣΥΡΙΖΑ και Δούρου στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια λάθος επιλογή. Όπως λάθος επιλογή είναι η διαιώνιση, η παραμονή του κατεστημένου, του φθαρμένου, του παλιού. Ωραία. Να κλείσουμε έτσι και να στείλετε. Το στείλατε ήδη το μήνυμά σας. Νέο, το νέο. Ξέρετε, το νέο είναι. Συναντά φράγματα το νέο πολλές φορές, αλλά ξέρετε πως τα φράγματα ακόμα και τα πιο ισχυρά, όταν γίνει η ρογμή και βγει η πρώτη σταγόνα από μέσα, σιγά σιγά μεγαλώνει, σπάει και έρχεται το κύμα. Η σημασία έχει ότι όλο αυτόν τον καιρό, εσείς που θα πάτε τώρα σε όλη την περιφέρεια, θα σας έχουμε ξανά τις παραμονές των εκλογών, για να μας πείτε περισσότερα και σημαντικότερα πράγματα και διαπιστώσεις. Θα τα πούμε μεταξύ 18 και 25. Με τέτοια βεβαιότητα. Αυτό είναι ναι. Για να κερδίσουμε το σπίτι. Για να κερδίσουμε όπως πρέπει το νέο να κερδίσει την 25η. Εμείς πάντως να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και για τις ερωτήσεις, τις δυναμικές. Κοιτάξτε, είναι διμέτωπο σαν τη σφήνα που πάνε να κάνουν στο περιθώριο. Και σήμερα ήταν λιγότερος ο χρόνος και δεν. Αλλά πάντως αυτό, ότι τουλάχιστον εδώ ολοκληρώσατε, γιατί αυτό που βλέπουμε στα πάνελ. Τα πρωινά που δεν προλαβαίνει κανείς να μιλήσει. Προσέξτε και σε μεγάλα κανάλια που ήσασταν, δεν παίρνατε ανάσα, δεν σας άφηναν να ολοκληρώσετε. Και εγώ δεν καταλάβαινα. Γι' αυτό είναι λίγο πιο δεικτική εδώ με την έννοια ότι πέστε μας τα προσόντα, Χριστιανέ μου, να ξέρουμε τι είναι. Ή εκεί που θα πάνε οι άνθρωποι. Τα προσόντα είναι. Τι θα αντιμετωπίσουν στην περιφέρεια, πώς θα είναι. Τα προσόντα, όχι τα δικά μου, όλου του συνδυασμού. Όλου του συνδυασμού είναι ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, αυτοδιοικητική γνώση, θέληση, ήθος. Πολύ ωραία. Να τελειώσουμε έτσι. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ που μας παρακολουθήσατε. Λίτσα Θεοφάνους. Η Λουκίλια Καρέρ. Ανέστη Γιώργος Κουμουτσάκος. Υποψήφιος περιφερειακής αντιπρόεδρος. 180 μοίρες. Ανέστη Σκόνιαλη στην τεχνική μας υποστήριξη και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στις 12. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.